Είναι προφανές ότι όταν καταφέρεις ένα πρόγραμμα στους πολίτες για να το εκδίνουν, δεν είναι ένα πρόγραμμα σε ένα χρόνο μέσα να τα κάνεις όλα τα παιδιά, έτσι. Διότι ο μόνος ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και γέννε το φως ήταν ο Θεός. Δεν γίνεται τώρα να πω εγώ άνθρωπο να κάνω και τα πέντε που έχουν γίνει στο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά λοιπόν στήριζουμε κάθε χρόνο 2-3 πράγματα, περιμένουμε τις δικές μας προτάσεις και ώστε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και στο τέλος της περίοδου αυτή να πούμε ότι κύριε αυτά σας υποσχεθήκαμε, αυτά κάναμε. Και βεβαίως αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά τα οποία είπα από την αρχή μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Η λογική της των αρχαιολογικών χώρων, φίλε, αγαπημένε φίλε Γιώργο, κύριε Μαστονόπουλε, δυστυχώς προσκούει σε αυτό το ελληνικό κράτος, το οποίο φαντάζομαι θα είδες και τελευταία, ότι πλέον θα αυξήσει και τα αιτία των αρχαιολογικών χώρων, προκειμένου αυτά να καλύπτουν τρύπες ή να πηγαίνουν στο υποχρεώσεις προς τους δανειστές. Σε ανίποπτο χρόνο ο πρώην προϊστάμενος της αρχαιολογικής υπηρεσίας την κόμμα είπε ότι αν το 10% των εισπράξεων που πηγαίνουν στον τάμα που το διαθέσουν, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τα αρχαία για αρχαιολογική πολιτισμό θα έχουν άλλη μορφή, άλλη εικόνα και βεβαίως θα έχουμε ανασκάψει και άλλους χώρους. Βέβαια, ο συγκεκριμένος πολύ καλός πώς, διότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής του θα έχει ζήσει στην κόμμα. Ο Δημήτρης ο Μοσλάκης τώρα πλέον είναι καθηγητής στο Ρέθυμνο. Εξακολουθεί όμως να έρχεται για να κάνει τις ίδιες παρατηρήσεις και σημειώσεις. Επειδή πήγε το πρόβλημα της πλάκας και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, για να σας πω ότι εκεί υπάρχει ένα κομμάτι που είχε τεράστιο. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια προβλήματα με ιδιοκτησίες. Δεν είναι μόνο δημοτικό ή δημόσιο, υπάρχουν και ιδιοκτησιακά προβλήματα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία παροδοριών στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ολοκληρώθηκε και βεβαίως θα σας πω ότι η λογική πλέον των ασφαλτοστρώσεων σε χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι πράσινη ή νατούρα ή οτιδήποτε άλλο, πράσινη είναι δάση, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και απαιτεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έστω και μικρού μεγέθους. Εάν πάμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε πειρατικά. Το κλείσιμο των δρόμων και η μελέτη κυκλοφοριακή που είπαν όλοι για το Μαστιχάρι, υπάρχει μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έγινε επί δημοτικής αρχής Βαρκά. Προβλέπει όμως για να γίνει αυτή η μελέτη μια σειρά από διανύξεις δρόμων που αν δεν γίνουν δεν μπορεί να πάει να κάνει τώρα, όπως είπε ο Πέτρος, μονοδρόμηση αυτό και μετά για να πάει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει 15 χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Εάν δεν αναπτυχθεί και ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα υποδομικό τετράγωνο, ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου πόλης, είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κυκλοφοριακή μελέτη. Να εφαρμοστεί η κυκλοφοριακή μελέτη. Η οποία έγινε επί ενός σχεδιασμού σχεδίου πόλης, το οποίο δεν είναι διαλύμανο. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να δείξουμε σε αυτόν περισσότερο τρόπο και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε για να αναπνέει και το χωριό και η περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πιθανά κάποια πράγματα να μην τα έχω απαντήσει, αν όμως υπάρχει κάτι για να μην τα ασχολούμε με τους υπόλοιπους, μπορούμε να τα απαντήσουμε στην συνέχεια. Έτσι, καλώς θα καθίσουμε και ένα λίγο χρόνο να παίξουμε. Πέτρο, τώρα που σηκώθηκε στο είδα, κλείνοντας θα το πω, οφείλουμε να διεκδικούμε πολύ περισσότερα για τα σχολεία, ειδικά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Είμαστε σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και όταν πήγα στο σχολείο του Δημοτικού η δασκάλα, εδώ του Σαντιμάκας, ήταν απογοητευμένη από τη στελέχωση. Ελπίζω σιγά σιγά το ίδιο στο γυμνάσιο. Ελπίζω να στείλουμε δασκάλους ή καθηγητές ή να κάνουμε μια τουλάχιστον καλύτερη κατανομή.